Αρχικά, επειδή αναφέρθηκε από την κυρία Παρασκευοπούλου ότι στην Επιτροπή της Περιφέρειας συμμετείχαν όλες οι παρατάξεις και ομόφωνα εγκρίθηκε το συγκεκριμένο σχέδιο, να ξεκαθαρίσουμε ότι εμείς ως Λαϊκή Συσπήρωση δεν συμμετέχουμε σε αυτή την Επιτροπή. Και με κάθε αιτία και αφορμή έχουμε καταψηφίσει αρνητικά. Έχουμε ψηφίσει και το 18 επί ΣΥΡΙΖΑ, όπου υπήρξε υποβολή πρόταση για τη χρηματοδότηση εκπώνησης του ΠΕΣΠΑ. Και το 2020 και τα λοιπά. Και το 2021 στη δημοπράτηση της ΣΜΕ και τα λοιπά. Αυτό το σχέδιο, το σκεπτικό που και τότε αναφέρομαι, είναι ότι καθορίζεται με βάση τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της Στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κλιματική αλλαγή, την ενέργεια, τη διαχείριση των αποβλήτων, το νερό, τη βιοπικιλότητα και τα λοιπά. Πρόκειται για στρατηγικές οι οποίες προωθούνται από τη σημερινή κυβέρνηση και από τις προηγούμενες. Και όπως έχουμε αναφέρει σε σχετικές συζητήσεις και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, δεν αποτελούν στην πραγματικότητα στρατηγικές για την επίλυση των προβλημάτων του περιβάλλοντος, για την προστασία των εργαζομένων και του λαού από φυσικά φαινόμενα και καταστροφές, για την προστασία της υγείας. Υπάρχουν προβλήματα σοβαρά στο περιβάλλον, υπάρχουν. Αυτά όμως δημιουργούνται, κύριε, από την εγκληματική για το περιβάλλον και όχι μόνο ασίδωτη δράση των μονοπωλιακών ομίλων στο κυνήγι του μέγιστου δυνατού ποσοστού κέρδους, στα νέα πεδία κερδοφορίας που προσανατολίζουν τις επενδύσεις και τα υπεσωστρεμένα κέρδη τους. Εδώ φυσικά έχουμε να κάνουμε με ανταγωνισμούς σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης και όχι μόνο στην Ελλάδα. Τώρα, η υλοποίηση αυτής της πολιτικής στη χώρα μας οδηγεί ήδη σε θυσίες των κοινωνικών και λαϊκών αναγκών, στο βωμό του κέρδους και σε περαιτέρω υποβάθμιση του περιβάλλοντος και της υγείας του λαού. Αφού οι όροι της λεγόμενης πράσινης μετάβασης, η εμπορευματοποίηση της γης, των υδάτων, των δασών, της υγείας, υπονομεύουν την ισόρροπη σχέση ανθρώπινης παραγωγικής δραστηριότητας και περιβάλλοντος. Ήδη στο όνομα της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής καταστρέφονται περιοχές Natura και όχι μόνο για κατασκευή πάρκων ανεμογεννητριών με παραγωγή πανάκριβου ηλεκτρικού ρεύματος που πληρώνουν η εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα. Ήδη ζούμε την επιδείνωση και επέκταση των ελαστικών σχέσεων εργασίας για να διασφαλιστεί η κερδοφορία και η ενίσχυση των πράσινων επενδύσεων. Ήδη βιώνουμε τις συνέπειες από το πανάκριβο ηλεκτρικό ρεύμα, από την αύξηση των δημοτικών τελών, των χαρατσιών και σε νέες επιβαρύνσεις της λαϊκής οικογένειας από την αναγκαστική αλλαγή εξοπλισμού σε τομείς της καθημερινής ζωής. Ήδη θυσιάζονται στο όνομα των αναπλάσεων και των επενδύσεων και οι τελευταίοι εναπομείναντες ελεύθεροι χώροι πρασίνου του λεκανοπεδίου, με εμβληματικό το παράδειγμα της επένδυσης στο ελληνικό, όπου αντί για δημιουργία πάρκου με ελεύθερη πρόσβαση, σχεδιάζεται μια πόλη με ουρανοξύστες για κρίσους. Εργαλείο στην προώθηση της παραπέρα φυσικά εμπορευματοποίησης και χρήσης της γης είναι ο χωροταξικός σχεδιασμός, όπως αναφέρθηκε και από την εισηγήτρια, το ρυθμιστικό σχέδιο, τα πολεοδομικά σχέδια κτλ. Αν και γίνεται αναφορά στην ανάγκη, λοιπόν, στην εισήγηση ανάγκη προστασίας από φυσικές καταστροφές, στην πράξη τα έργα που προωθούνται, όπως για παράδειγμα τα αντιπλημμυρικά, οι όροι με τους οποίους σχεδιάζονται κτλ., καθορίζονται με κριτήρια κόστος-οφέλους, με βάση την κερδοφορία του κεφαλαίου και όχι την ουσιαστική προστασία του λαού. Και είναι ενδεικτικό, για παράδειγμα, ότι ευθέως αναγνωρίζεται στο ΠΕΣΠΑ ότι, όπως αναφέρει, διαβάζω, για τα μέτρα που προτάθηκαν, εκτιμήθηκε η αποτελεσματικότητά τους. Το κόστος υλοποίησης και ελέγχθηκε ο λόγος κόστους αποτελεσματικότητας. Με άλλα λόγια, δηλαδή, η σχέση κόστους-οφέλους. Και λέει, στα σχέδια διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας, η αξιολόγηση των μέτρων έγινε μέσω της εκτίμησης της οικονομικής αποτελεσματικότητάς τους. Άρα, τι έχουμε εδώ. Έχουμε ένα περιφερειακό σχέδιο, το οποίο εντάσσεται στη γενικότερη πολιτική που προβλέπεται και στο αντίστοιχο εθνικό σχέδιο για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και στο νέο κλιματικό νόμο, η συζήτηση του οποίου ξεκίνησε στη Βουλή. Και εμείς λέμε ότι αυτή η συζήτηση είναι μια ευκαιρία αποκάλυψης του ποιος κερδίζει και ποιος χάνει από την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λεγόμενη πράσινη μετάβαση, που αποτελεί τον άξονα, τον κοινό άξονα των προγραμμάτων διακυβέρνησης τόσο της Νέας Δημοκρατίας όσο και του ΣΥΡΙΖΑ, που σήμερα ο εκπρόσωπός του μας παρέθεσε 6 σημεία ευχολόγια, ενώ υποκλίνεται σε αυτή την πολιτική.
και που κάποια από αυτά δεν υπάρχει περίπτωση να γίνουν στα πλαίσια του καπιταλιστικού συστήματος για προς όφελος των λαϊκών αναγκών, κανένα δεν μπορεί να γίνει, και κάποια άλλα υποκρύπτουν τα χαράτσια, τα οποία υπάρχουν στον κλιματικό νόμο και στις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σε αυτό συμφωνούν και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα, όπως επίσης και, έχουμε λοιπόν και τον πυρήνα του Ταμείου Ανάκαμψης, που είναι σε αυτή την κατεύθυνση και αφεκτικότητας. Αποδεικνύεται λοιπόν πως η πράσινη μετάβαση και η κλιματική ουδετερότητα μόνο ουδέτερες και φιλικές για τις τσέπες και τα δικαιώματα των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων. Ο κλιματικός νόμος ουσιαστικά είναι ένας ακόμα κρίκος στην πολιτική της πράσινης ανάπτυξης, όπως λέγεται, όπου οι νέες πράσινες επενδύσεις πλέον γίνονται υποχρεωτικές. Δεν πρόκειται απλά για επενδύσεις που προκρίνονται και για τις οποίες υπάρχουν διάφορα κίνητρα, όπως λένε άλλες φορές. Ο νέος κλιματικός νόμος προβλέπει τελικά την υποχρεωτική αντικατάσταση υποδομών και μεταφορικών μέσων με καινούρια, πιο πράσινα, όπως τα λένε, φορτώνοντας φυσικά το χαράτσι στα εργατικά λαϊκά στρώματα που θα κριθούν να τις αποπληρώσουν. Για παράδειγμα, πολύ πιο ακριβά αυτοκίνητα, γιατί τα παλιά αποσύρονται υποχρεωτικά. Νέες επενδύσεις για ακριβότερη θέρμανση των κτηρίων. Πανάκριβα κρατικά κτίρια με πράσινα υλικά, όπως τα ονομάζουν. Αυτοαπασχολούμενοι και μικρές επιχειρήσεις που θα επομισθούν την αντικατάσταση με νέο εξοπλισμό. Ο κλιματικός νόμος προβλέπει ότι από 1η Γενάρη. Ο κλιματικός νόμος προβλέπει ότι από 1η Γενάρη του 2025 τα νέα κτίρια που βρίσκονται σε ζώνες υψηλής στρωτότητας, δηλαδή τις ζώνες με μεγάλη πιθανότητα πλημμύρας ή σε σημεία κοντά, για παράδειγμα, σε δάση με υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, αυτά τα κτίρια θα ασφαλίζονται υποχρεωτικά σαν προϋπόθεση για την ηλεκτροδότηση του κτίριου. Ποιος θα τα πληρώσει αυτό? Ο κόσμος θα πρέπει να πληρώσει, να ασφαλίσει τα κτίρια του, άρα προς τα χαράτσια. Αντίστοιχα, και κλείνω, στις κρατικές υποδομές, ιδίως των Δήμων, ο στόχος της κλιματικής ουδετερότητας ουσιαστικά περιορίζει σε βάρος των εργαζόμενων και των λαϊκών στρωμάτων το ποιες υποδομές μπορούν να λειτουργήσουν, αφού για παράδειγμα τα κλιματικά ουδέτερα κτίρια έχουν διπλάσιο κόστος που τελικά θα μεταφερθεί με τα ανταποδοτικά τέλη ή την κρατική φορολογία στις πλάτες πάλι των εργαζομένων. Τέλος, η πολιτική της λεγόμενης απολιγνητοποίησης, δηλαδή η εγκατάλειψη της μοναδικής πηγής ενέργειας που μπορεί να εξασφαλίσει φτηνή ενέργεια, μπαίνει από 1η Γενάρη του 2029 σε πλήρη εφαρμογή, ώστε να τοποθετηθούν κερδοφόρα στην αγορά ενέργειας οι πανάκριβες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το πανάκριβο εισαγόμενο φυσικό αέριο. Όλο αυτό προχωρά με νέα χρονικά όρια. Παρά την εκτείναξη του κόστου της ενέργειας το τελευταίο διάστημα λόγω της απελευθέρωσης, της απολιγνητοποίησης, γενικότερα λόγω της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενέργεια, η προώθηση αυτής της ενεργειακής πολιτικής συνεχίζεται απαρέγκλιτα, όποια και η κυβέρνηση βγει αύριο μεθαύριο στην εξουσία. Ο χρόνος δεν επιτρέπει λοιπόν να αναφερθούμε αναλυτικά. Ο κατάλογος αρνητικών επιπτώσεων για το λαό που ένα τέτοιο σχέδιο είναι ατελείωτος. Στην πράξη πρόκειται, θα το ξαναπούμε, για το περιβαλλοντικό περιτύλιγμα, ώστε να στηριχτούν με κρατικούς και κοινοτικούς πόρους οι επενδύσεις στους τομείς της οικονομίας, όπου και όπως συμφέρει τους επιχειρηματικούς ομίλους, και όχι με κριτήριο την κάλυψη των διευρυνόμενων κοινωνικών αναγκών. Και εννοείται, εμείς διαφωνώντας συνολικά στην πολιτική αυτή, με τον προβλεπόμενο σχεδιασμό, καταψηφίζουμε και τη συγκεκριμένη ΣΜΕ.